Με τελικό στόχο την υπογραφή του συνυποσχετικού που θα οδηγεί στις δύο χώρες στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την επίλυση της διαφοράς, στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, Ελλάδα και Τουρκία είναι σε ανοιχτή γραμμή. Αθήνα και Άγκυρα αναζητούν μια νέα φόρμουλα που θα διαδεχτεί τις ερευνητικές συνομιλίες. Μετά από 64 γύρους επαφών, η σύνθεση των μελών ενδέχεται να αλλάξει και από τις δύο πλευρές. Έγινε ένα πρώτο βήμα. Η καταλλαγή που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι όρος αναγκαίος για να ευδοκιμήσει αυτό το νέο ξεκίνημα. Αλλά θα χρειαστεί επιπλέον συνέχεια και συνέπεια σε μια θετική προοπτική αληθινής φιλίας, ειρήνης και συνεργασίας. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπαίνουν στην πρώτη γραμμή των διμερών σχέσεων, καθώς η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι είναι κομβικό σε στρατιωτικό επίπεδο να υπάρχει ανοιχτός διεύλος επικοινωνίας τόσο μεταξύ των Υπουργών Άμυνας, όσο και μεταξύ των Γενικών Επιτελείων Αεροπορίας, ώστε να μην υπάρχουν παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά αλλά και πολεμική ρητορική από την Άγκυρα. Η επικοινωνία φεύγει πια από τα στενά όρια των τεχνικών διαπραγματεύσεων και αναβαθμίζεται σε πολιτικό διάλογο υπό την υποπτήρια των δύο υπουργών εξωτερικών, που η Τουρκία θα κληθεί να αποδείξει ότι θα επιδείξει και συνέχεια αλλά και συνέπειες δεσμεύσεις που έχει να λάβει. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επικοινωνήσει ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του, αλλά και ο Νίκος Δένδιας με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, όπως άλλωστε συμφώνησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ενώ η επόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περτογάν θα γίνει το Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μετά από αυτή τη συνάντηση θα διεξαχθεί και το κοινό Υπουργικό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη. Κάθε φορά όταν μπαίνει σε μια διαπραγμάτευση, ξεκινάς με τις πιο σκληρές και απόλυτες θέσεις σου και γίνεται αντιληπτό ότι μπορεί να υποχωρήσεις από αυτές. Δεν έχουν αλλάξει οι θέσεις των δύο πλευρών. Μιλάει γενικά και αόριστα για υποχωρήσεις και μπαίνει στο τραπέζι ο όρος πολιτική διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ να φανταστώ εάν ένας πρωθυπουργός μπορεί να προκαταλάβει ή θέλει με μια συνέντευξή του να προκαταλάβει το τι μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο της Χάγης. Είναι εδώ οι διευθετήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ που έχουν μπει για καλά στο τραπέζι. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα είναι και το θέμα της πώλησης των τουρκικών F-16, καθώς ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας αποτελεί το πρόσωπο κλειδί στην προσπάθεια της Άγκυρας να εξασφαλίσει την άδεια που θα επιτρέψει την αγορά νέων μαχητικών. Ο Ερντογάν αρχίζει από τη Δευτέρα τριήμερη περιοδία σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μετά την τριήμερη περιοδία στον κόλπο, ο Τούρκος πρόεδρος θα μεταβεί στην Κατεχόμενα, όπου θα εγκαινιαστεί το νέο αεροδρόμιο Τύμβου στη Λευκοσία, ανήμερα της επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.